Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς τη συμπαράσταση ενός έστω φίλου? Νομίζουμε όχι. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Ο μεγαλύτερος και καλύτερος φίλος μας είναι ο Χριστός και όχι μόνον. Όλοι οι αποδεδειγμένα Άγιοι φίλοι Του μπορεί να είναι και δικοί μας φίλοι και καρδιακοί φίλοι. Να γιατί ο Ψαλμωδός διατυπώνει ποιητικά αυτή του την εμπειρία. «Του Κυρίου μου πάντα στιμώ τους φίλους». Ας χαρούμε λοιπόν την φιλία των Αγίων φίλων μας και ας επιζητούμε τις πρεσβείες τους προς τον Φίλο και Κύριό μας Ιησού Χριστό. Σήμερα, 16 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την προσκύνηση της τιμίας αλυσίδας του ενδόξου Αποστόλου Πέτρου. Την ημέρα αυτή προσκυνείται η τιμία αλυσίδα που ο Απόστολος Πέτρος δέχτηκε για τη δόξα του Χριστού με προσταγή του τετράρχη Ηρώδη, καθώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς ιστορεί στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων. Η αλυσίδα αυτή λοιπόν που έπεσε με την εμφάνιση του Θείου Αγγέλου πήρε αγιαστική και θαυματουργική χάρη, ώστε να θεραπεύει αυτούς που την προσκυνούσαν με πίστη από τα δεσμά κάθε κακή συνήθειας. Κατόπιν, οι χριστιανοί που την πήραν, την παρέδιδε ο ένας τον άλλο διαδοχικά για να μην χαθεί. Ύστερα από χρόνια, οι ευσεβείς βασιλείς την έφεραν στην Κωνσταντινούπολη, όπου και την τοποθέτησαν στο ναό του Αποστόλου Πέτρου. Γιορτάζει σήμερα 16 Ιανουαρίου και ο Άγιος Δαμασκηνός, ο νέος ιερομάρτυρας. Καταγόταν από το χωριό Γράμποβο της επαρχίας Τυρνόβου της Βουλγαρίας. Ήλθε στο Άγιον Όρος, όπου μόνασε στο σέρβικο μοναστήρι του Χιλανταρίου και εκεί έγινε ιερομόναχος. Αργότερα οι πατέρες του μοναστηριού τον έστειλαν στην πόλη Σφιτόβη της Βουλγαρίας, όπου υπήρχε μετόχη της μονής, με την προοπτική να επιστρέψει σε αυτή αφού τελειώσει την αποστολή του στη Βουλγαρία, που ήταν η απόδοση των οφειλών ενός Τούρκου σε αυτόν για το μετόχη της μονής. Αλλά ο κακόπιστος Τούρκος συκοφάντησε τον μάρτυρα ότι είχε σχέσεις με μαομεθανίδα γυναίκα και κοντά σε αυτό βρήκε την ευκαιρία και άρπαξε την περιουσία του μετοχίου και τον ίδιο τον Δαμασκηνό έσυρε βία στον Κρητή. Παρά τις αντιρρήσεις του Κρητή, οι παριστάμενοι ψευδομάρτυρες πέτυχαν την θανατική του καταδίκη με αγχώνη. Παρά τις επίμονες προτάσεις των Τούρκων να ασπαστεί τον Ισλαμισμό για να γλιτώσει τη ζωή του, ο Δαμασκηνός παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. «Δεν αρνούμε τον Χριστό», τους έλεγε με ήρεμο τρόπο. Έτσι, στις 16 Ιανουαρίου 1771, δέχθηκε τον μαρτυρικό θάνατο με αγχώνη, αφού πρώτα προσευχήθηκε για τους διώκτες του, αλλά και για όλο τον κόσμο. Το πλήρες συναξάρι της ημέρας θα το διαβάσετε στα σχόλια.